Με αυτό να κατεβαίνεις Αθήνα. Φτάνω, θα είμαι πιο γρήγορη από σένα, Σπύρο. Κοίτα, με αυτό Αθήνα ή με αυτό που πας εσύ, με αυτό που πάω εγώ, γιατί αλλιώς Αθήνα δεν κατεβαίνει κανένας με τίποτα. Γίνεται χαμός κάθε μέρα, σας λέμε εδώ πόσοι δρόμοι είναι κλεισμένοι από τις 6.30 μέχρι τις 10. Αλλά ποιος θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του. Γίνεται χαμός, να τα αφήσει το αυτοκίνητό του να πάρει κανένα λεωφορείο. Γιατί πώς θα γίνει. Ναι, γιατί έχετε μάθει μέσα, πρέπει να έχεις τα τσιγάρα, το ποτό, τον καφέ, αυτό έχουμε μάθει στα μεταξύ. Έχεις την άνεση τα πράγματα που κουβαλάς. Εσύ περπατάς στον δρόμο και κάνουμε έτσι. Κάνουμε ότι έχουμε κόρνα, αφού δεν μπορούμε χωρίς αυτοκίνητο, έχουμε βάλει ρόδες παντού. Λοιπόν, αυτό κατάσχεται. Νομίζω ότι τα λέω εγώ. Αυτό το θέλω κατάσχεται για το γιο μου, τελείωσε. Κατοχυρώθηκε. Και μην νομίζετε ότι τα λέω εγώ. Τα λέω ο κόσμος. Λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αθήνα, ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί με τίποτα. Και γενικά όχι μόνο στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τι λέτε εσείς για την κίνηση και λέτε μετά να δείτε τι έχουμε κάνει εμείς για εσάς. Βρισκόμαστε έξω από το κτίριο του Α. Εγώ και η Έφη είχαμε μία διαφωνία. Η Έφη υποστηρίζει ότι με το αυτοκίνητό της θα φτάσει πιο γρήγορα στο κέντρο της Αθήνας για να κάνει τα ψώνια της, ενώ εγώ πιστεύω ότι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κερδίσουμε χρόνο. Πάμε να δούμε ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο. Ξεκινάμε λοιπόν από την Γκάτσα για να πάμε Σύνταγμα. Ο Γιώργος περιμένει το λεωφορείο για να πάει αρχικά στο σταθμό Εθνική Άμυνα του μετρό. Εγώ φαίνεται πως κερδίζω πόντους. Η ώρα είναι 12 το πρωί. Τι ειδήσεων από το θέμα 989 στις 12. Την ώρα που ο Γιώργος φυρίζει και πίνει καφέ ξεπαγιάζοντας στη στάση του λεωφορείου, αποφασίζω να κάνω την κόντρα μας πιο ενδιαφέρουσα. Βγαίνω από την Αττική Οδό στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Μεγάλο λάθος, όπως θα αποδειχθεί αργότερα. Ο Γιώργος μπαίνει στο λεωφορείο την ώρα που εγώ βρίσκομαι ήδη στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ακούω μουσική και είμαι σίγουρη ότι προπορεύομαι. Και μπορείς στο αυτοκίνητο να έχεις την άνεσή σου, στο λεωφορείο όμως μπορείς να κάνεις γνωριμίες. Από ποιο χωριό είστε? Από πού? Μέχρι και προξενιό του κάνανε του Γιώργου. Ναι, τώρα. Καλά, γλίτωσα. Πόσο είναι. Ναι. Μεγάλη γυναίκα. Εγώ χάνω τη διάθεση για μουσική λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, όπου μία πινακίδα μας ενημερώνει ότι θα πέσουμε σε μποτιλιάρισμα. Είναι τώρα 12 και 4, κατεχάκι σε 20 λεπτά. Γιατί κατεχάκι σε 20 λεπτά? Θα βρούμε κίνηση παρακάτω μάλλον. Για να δούμε, γιατί μέχρι τώρα πάμε αρκετά καλά. Και την ώρα που εγώ περνάω την πλατεία της Αγίας Παρασκευής... 10 και 20, μόλις περάσαμε την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Την ίδια ώρα ο Γιώργος έχει φτάσει στην Εθνική Άμυνα και ξεκινάει την υπόγεια διαδρομή του με το μετρό. 12 και 20 ακριβώς το λεωφορείο μας άφησε στο σταθμό του μετρό στην Εθνική Άμυνα. Τώρα πρέπει να βιαστούμε, να φτάσουμε μέχρι το Σύνταγμα, γιατί η Έφη μετακινείται με το αυτοκίνητό της. Φαίνεται πως το στοίχημα το χάνω και αυτό που μένει είναι να μειώσω τη διαφορά της ώρας. Χίλτον σε 7 λεπτά και τώρα είμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Εντάξει, 7 λεπτά. Πάει και μισή. 12.30. Η ώρα είναι 12.32 ακριβώς. Μετά από 32 λεπτά φτάσαμε στην πλατεία Συντάγματος. Ας πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε που βρίσκεται η Έφη. Έλα Έφη, καλημέρα. Μόλις έφτασα. Εσύ που βρίσκεσαι? Εγώ είμαι έξω από το Πολεμικό Μουσείο. Έλα, τα λέμε. Γεια σου. Στη Βασιλή Σοφία το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο. Είναι 1:20, κάναμε 5-6 λεπτά από το Πολεμικό Μουσείο μέχρι τη Βουλή. Είναι 12:45. Έχουμε φτάσει με τουλάχιστον 1/4 καθυστέρηση. Έχουμε παρκάρει, αν λέγεται αυτό παρκάρισμα, βλέπετε πώς. Και πάμε να βρούμε τον Γιώργο. Έχασες? Έχασαμε 10 λεπτά. Ναι, όχι 10-12. Αποτέλεσμα, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτοκίνητο 1-0. Λοιπόν, είδατε τι έγινε. Αυτοκίνητο λοιπόν, συγκοινωνίες, 0-1. Να καλημερίσουμε όμως τους αρχισυντάκτες μας, τους αγαπητούς. Γιώργος Γρηγοριάδης, Έφη Κουλοχέρη μαζί μας. Λοιπόν, η κόντρα, έτσι που κάνατε, τι βγήκε τελικά, ότι το μέσο μαζικής μεταφοράς είναι καλύτερο, έτσι. 12 λεπτά πιο γρήγορα έφτασες. Έφη, έφτασε 12 λεπτά πιο γρήγορα. Γιατί τον λυπήθηκα που έτσι καχεκτικός όπως είναι περίμενε στη στάση και βγήκα από την Αττική Οδό αν πρόσεξες. Ναι. Οπότε του έδωσα το πλεονέκτημα να πάει πιο γρήγορα με το λεωφορείο. Ναι, δεν ότι... έκανες τις γνωριμίες σου, όπως έκανε και τις γνωριμίες, έκανε την άνεσή μου, είπια τον καφέ μου, άκουγα ραδιόφωνο και πιστεύω ότι... Να πεις μια γυναίκα είναι πολύ δύσκολο με τα λόγια. Σωστά. Μου λέει ιστορίες λοιπόν στο καφέ που καθόμαστε, δεν γίνεται κτλ. Της λέω, έλα να σας αποδείξω με την πράξη, γιατί αν δεν στο δείξω,
Θα δεις ότι και ο συγκοινωνιολόγος θα συμφωνήσει ότι μπορεί το μετρό να είναι γρήγορο, ναι, αλλά το λεωφορείο δεν είναι. Γιατί το λεωφορείο έχει τις λεωφοριολωρίδες, τις οποίες καταπατούνται από... Ναι, αλλά σίγουρα είναι λίγο πιο γρήγορο από το αυτοκίνητο, διότι... Το όταν... λεωφορείο. Ναι, όταν φτάνεις την Εθνική Άμυνα, φτάνεις γρήγορα από τη λεωφοριολωρίδα. Και μετά παίρνεις το μετρό και φτάνεις πολύ γρήγορα. Η Εύφη δηλαδή έφτασε μετά από 13 λεπτά. Και δεν πάρκαρε κιόλας. Δεν πάρκαρε το άλλο. Σταμάτησε κάπου. Δεν ήταν το παρκάρισμα στο στοίχημα. Γιατί δεν ήταν. Το αμάξι πρώτα αφήσει δηλαδή. Γιατί, τι θα κάναμε μετά. Και θα φεύγαμε. Θα πήραμε καφέ. Α, έτσι πάει μέχρι να φτάσω. Μέχρι το τερματισμό. Έτσι, παιδιά. Έτσι λοιπόν. Όχι. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Πάμε να δούμε ο κόσμος τι λέει για την κίνηση, για αυτά που υποφέρει, για αυτά που ζει κάθε μέρα. Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας. Οι οδηγοί προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν όλες τις φορές. Μια διαδρομή των 10 λεπτών, τι κάνεις μια ώρα. Κάθε φορά πρέπει να σηκώνεις και να βγαίνεις έξω. Εντάξει, η αλήθεια είναι όταν έχει κίνηση, εκνευριζόμαστε όλοι, αντιδρούμε υπερβολικά, αλλά το αυτοκίνητο δεν το αφήνουμε. Εσύ γιατί το παίρνεις και για τσιγάρα, εσύ. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Λέμε. Όχι, η αλήθεια είναι προσπαθούμε να μην το χρησιμοποιούμε. Εμά δεν έχουμε για αλλά... σπίτι μα το παίρνουμε το αυτοκίνητο, δηλαδή πλέον. Εντάξει, δεν το αποχωριζόμαστε. Αλλά δεν είναι σωστό και δεν είναι καλό. Και γι' αυτό, Μαρία Νικόλτσου παραμένει στην παρέα μας και να καλημερίσουμε τον διοικητή της Τροχέας. Καλημέρα σας, τον κύριο Παπακοσταντίνο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Και κοντά μας έχουμε και τον κύριο Κρητικό που είναι συγκοινωνιολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σας. Να μπούμε στο ζουμί του πράγματος. Πραγματικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είδαμε στο βίντεο που έφτιαξαν οι αγαπημένοι μας αρχισυντάκτες, ισχύει ότι είναι πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο. Στις ώρες αιχμής και σε κεντρικές περιοχές, ομολογουμένως είναι πιο γρήγορα. Αναφερόμαστε κυρίως στα υπόγεια μέσα μεταφοράς, το μετρό και τα σταθερά, το περαστιακό και στα λεωφορεία κατά δεύτερο λόγο. Και... πάντως σε ώρες αιχμής ομολογουμένως είναι πιο γρήγορα. Και πιο οικονομικά. Πιο οικονομικά είναι σαφέστατα, γιατί μια μετακίνηση κάνει 1 ευρώ με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ με το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει και 2 ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς πόσο καύσιμο καταναλώνουμε σε συνθήκες σταμάτα ξεκίνα, επιπλέον το κόστος στάθμευσης αν παρκάρουμε παράνομα ή το κόστος μιας κλήσης αν δεν παρκάρουμε παράνομα. Να σας πω όμως κάτι, Αν παρκάρουμε νόμιμα και μιας κλήσης να παρκάρουμε παράνομα. Έχετε δίκιο, δεν βρίσκουμε και εύκολα να παρκάρουμε. Αλλά αν συγκρίνουμε λίγο την Ελλάδα με το εξωτερικό, η αλήθεια είναι ότι πέρα από το μετρό, που το θεωρώ πραγματικά ότι είναι καλύτερο και από σε άλλες πόλεις που έχω δει τα μετρό. Αλλά όταν μιλάμε για λεωφορεία, δεν έρχονται πάντα στην ώρα τους. Πολλές φορές είναι γεμάτα και δυσκολεύουν. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις το χρόνο σου. Είναι αλήθεια ότι το λεωφορείο δεν είναι ανεμπόδιστο. Κινείται πάνω στον δρόμο που πολλές φορές βρίσκει διάφορα εμπόδια όπως άλλα οχήματα τα οποία το παραβιάζουν το λεωφορείο ή αμάξια που είναι παρκαρισμένα, κάδους απορριμμάτων, διάφορα εμπόδια κλπ. Οπότε είναι λογικό ότι πάει πολύ πιο αργά. Το λεωφορείο γενικά είναι συμπληρωματικό μέσο μαζικής μεταφοράς στο μετρό και στον προαστιακό. Να ρωτήσουμε όμως και τον διοικητή πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να αδειάσουμε τους δρόμους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε διοικητά, να σας πω εγώ τι γίνεται. Κατεβαίνω στην Αθήνα. Έτσι και μου φταίνε οι τροχονόμοι, μου φταίνε οι δρόμοι που δεν είναι καλοί, μου φταίνε ο καιρός που έβρεξε λίγο και δεν μπορώ να πάω μέσα και ταλαιπωρούμε και κάνω 2 ώρες να πάω στην.